Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας. Η Ελληνική Γεωργική Ακαδημία ιδρύθηκε το 2000 και αριθμεί συνολικά 40 μέλη, εκ των οποίων τα 24 είναι τακτικά, 14 επίτιμα και 2 ομότιμα. Η σκοπή της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας είναι κατανόηση και επίλυση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο κάθε θέματος επιστημονικής, οικονομικής ή κοινωνικής φύσεως, που αφορά βέβαια τη γεωργία, τα γεωργικά προϊόντα, τη φύση, το γεωργικό και αγροτικό πληθυσμό, τους φυσικούς πόρους και τη διαχείριση του αγροτικού χώρου. Με γνώμονα πάντοτε την αειφορία των φυσικών πόρων, το σεβασμό των ανθρώπων και την ευζοία των εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών. Στους σκοπούς της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας περιλαμβάνεται επίσης η παροχή επιστημονικής βοήθειας προς τα μέλη της και τους φορείς της χώρας, κυρίως στους τομείς της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και των σχετικών προϊόντων της, καθώς και στους τομείς της προστασίας της φύσης. Η επίτευξη των στόχων επιδιώκεται με ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό εργασιών μεταξύ επιστημόνων και επιστημονικών οργανισμών, προγραμματισμό και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, οργάνωση μελετών, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων εθνικών και διεθνών συνεδρίων, διεξαγωγή ερευνών, εκπόνηση μελετών και επιστημονικών δημοσιεύσεων. Τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας μας κατανέμονται σε 10 τμήματα ανάλογα με το αντικείμενο των επιστημονικών δραστηριοτήτων. Σήμερα η Ελληνική Γεωργική Ακαδημία έχει την τιμή να συμμετάσχει στο 6ο Φόρουμ των Δελφών με ημερίδα το θέμα της οποίας είναι κλιματική αλλαγή και γεωργία στο μέσο του αιώνα μας, επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης. Το θέμα θα αναπτύξουν τρεις διακεκριμένοι καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας, και θα αρχίσω με τον κύριο Ανδρέα Καραμάνο, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κύριος Καραμάνος διετέλεσε πρίτανης και αντιπρίτανης, καθώς και πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 2003 έως το 2007, υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκλέχθηκε 2 φορές πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εκπαίδευσης για την Αειφορία της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη. Είναι μέλος της Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τραπέζης της Ελλάδος, υπεύθυνος για τη μελέτη των επιπτώσεων στη γεωργία. Έχει αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας. Είναι μέλος του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης στον ΑΗ της Κύπρου και συντονιστής της ομάδας του αγροδιατροφικού τομέα στην πρωτοβουλία της Κυπριακής Κυβέρνησης για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και Αιγαίας Ανατολής. Ο κύριος Καραμάνος θα αναπτύξει το θέμα «Εκτιμήσεις για την ελληνική γεωργία στην πρώτη πεντηκονταετία του 21ου αιώνα». Κύριε Καραμάνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συμμετέχω σήμερα σε αυτή τη συζήτηση στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών του 2021. Και προφανώς το πλαίσιο μιας εκτίμησης για την κατάσταση της ελληνικής γεωργίας στο μέσο του αιώνα που διανύουμε και η οποία μάλιστα συμπίπτει με τον εορτασμό των 200 ετών από την Παλιγενεσία, θα ήταν χρήσιμη μια σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη της γεωργίας στην Ελλάδα από το 1821 και μετά. Αλλά θα ήθελα να πω, για να μην χρονοτριβώ, ότι από αυτή τη σύντομη αναδρομή θα μπορούσαμε να βγάλουμε ένα μεγάλο συμπέρασμα. Όποτε η χώρα είχε ηγεσία, η οποία είχε πολιτική βούληση και θάρρος για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόθεση της ελληνικής γεωργίας, τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά. Αντίθετα, στην πρώτη εκατονταετία, η οποία χαρακτηρίστηκε από ατολμία και ίσως και απουσία αγροτικής πολιτικής, η Ελλάδα, μέχρι το 1920 δηλαδή, είχε ως χαρακτηριστικό την καθυστέρηση της υπαίθρου, τη φτώχεια και την οπισθοδρόμηση του αγροτικού τομέα. Μια εκτίμηση τώρα της
του μέλλοντος της ελληνικής γεωργίας μετά τη συμπλήρωση των 200 ετών ανεξαρτησίας έως και το 2050 πρέπει να βασίζεται στην απάντηση δύο κυρίως ερωτημάτων. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιες θα είναι οι προτεραιότητες των κέντρων εξουσίας ως προς την αντιμετώπιση της γεωργίας στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Ο επιστημονικός κόσμος και όχι μόνον γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να γίνει ώστε να αναδειχθεί η γεωργία ως ένας βασικός πυλώνας του παραγωγικού μας συστήματος. Και τονίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι το μεσογειακό περιβάλλον αποτελεί το πιο γόνιμο υπόστρωμα για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο ερώτημα βέβαια αυτό εγώ είμαι αναρμόδιος να απαντήσω. Προφανώς θα πρέπει να απαντήσουν όσοι έχουν την ευθύνη άσκησης πολιτικής στον τόπο μας. Το δεύτερο ερώτημα όμως, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό και το οποίο είναι ποια θα είναι η κατάσταση από πλευράς αλλαγής κλίματος με δεδομένο ότι η γεωργική παραγωγή εξαρτάται αποφασιστικά από το εναέριο και το εδαφικό περιβάλλον, μπορούμε να δώσουμε ορισμένες απαντήσεις οι οποίες θα βασίζονται στις επιστημονικές απόψεις που έχουμε μέχρι στιγμής αναπτύξει για το τι προβλέπεται να συμβεί, ώστε να ακολουθήσει μετά η υιοθέτηση μέτρων μετριασμού και προσαρμογής στις αναμενόμενες επιδράσεις κλιματικής αλλαγής. Οι κύριες συνιστώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες θα επηρεάσουν την γεωργία στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι καταρχήν η αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα, η μείωση στο ετήσιο ύψος βροχής, η αύξηση στον ρυθμό απολειών νερού λόγω εξάτμισης και διαπνοής, η αύξηση στη συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακος, η αύξηση στη συχνότητα ακραίων φαινομένων και τέλος η εντατικοποίηση του φαινομένου της ερημοποίησης του εδάφους. Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας ογκώδους ειδικής μελέτης την οποία εκπώνησε η Επιτροπή Μελέτης για την Κλιματική Αλλαγή της Τραπέζης Ελλάδος και δημοσιεύθηκε το 2011, με αντικείμενο τις επιδράσεις της επιπτώσης κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, προκύπτει ότι οι αυξήσεις στην μέση θερμοκρασία του αέρα, είτε μέγιστη είτε ελάχιστη, συγκριτικά με την περίοδο 1981-2000, θα ανέλθει, εφόσον τα πράγματα συνεχιστούν ως έχουν, μεταξύ 2 και 2,5 βαθμών το 2050. Στην ίδια περίοδο υπολογίζεται ότι μέση ετήσια βροχόπτωση σε επίπεδο χώρας θα μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 15%, θα αυξηθεί η εξάτμιση κατά 8 έως 10% και βεβαίως η μείωση στην βροχόπτωση και αύξηση στην εξάτμιση θα αυξήσουν αναμφισβήτητα τα υδατικά ελλείμματα τα οποία θα υποστεί η χώρα. Και τέλος, προβλέπεται και μία αύξηση στη συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα κατά 40%, δηλαδή προβλέπεται να φτάσει κατά μέσο όρο τα 560 με 570 μέρη στο εκατομμύριο. Η συχνότητα εμφάνισης των ακραίων φαινομένων, όπως είναι οι πλημμύρες, οι ξηρασίες, θερμικά επεισόδια, αναμένεται να αυξηθεί. Άλλωστε, είναι νοπές ακόμα οι μνήμες μας από τις καταστροφές που άφησαν οι πλημμύρες σε αρκετές περιφέρειες της χώρας το περασμένο καλοκαίρι. Απέναντι σε αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι παράγοντες αυτοί για την φυτική παραγωγή, η αυξημένη συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα αποτελεί ίσως το μοναδικό παρήγορο σημείο, όσο και αν φαίνεται περίεργο, αφού υπολογίζεται ότι θα έχει θετική επίδραση στις αποδόσεις και αναμένεται να ισοσκελίσει τις δυσμενείς επιδράσεις των άλλων φαινομένων μέχρι τουλάχιστον ορισμένο βαθμό και σε ορισμένες κατηγορίες καλλιεργειών. Η μελέτη αυτή την οποία σας προανέφερα της Τραπέζης Ελλάδος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της επικαιροποίησης και με βάση νέα στοιχεία 10 χρόνια μόλις μετά την πρώτη δημοσίευσή της. Τονίζω ότι η αλλαγή του κλίματος δεν θα επηρεάσει μόνο τις αποδόσεις των καλλιεργειών, αλλά θα επιδράσει αρνητικά στους εδαφικούς πόρους, αυξάνοντας τις πιθανότητες ερημοποίησης και ουσιαστικής απώλειας καλλιεργήσιμου εδάφους λόγω διάβρωσης και αλάττωσης των εδαφών. Από μια πρόσφατη μελέτη που μόλις ολοκληρώσαμε για την περιφέρεια Θεσσαλίας,
προέκυψε ότι έως το 2050 περίπου το 24% από τις λοφώδεις εκτάσεις της περιοχής θα καταστεί ακατάλληλο για καλλιέργεια, όπως επίσης και το 7% των παιδινών εκτάσεων, λόγω αλάτωσης. Η απώλεια αυτή εδάφους είναι προφανές ότι θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική γεωργική παραγωγή της χώρας. Η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος αποκάλυψε ότι οι επιδράσεις αλλαγής του κλίματος στη φυτική παραγωγή θα διαφέρουν ανάλογα με το τοπικό κλίμα και το είδος της καλλιέργειας. Συγκεκριμένα θα είναι λιγότερο αρνητικές έως ελαφρά θετικές στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά σαφώς αρνητικές και σε ορισμένες περιπτώσεις η παραγωγικότητα μπορεί να μειωθεί και περισσότερο από 10% στην Ανατολική και Νότιο Ελλάδα και τα νησιά. Με οικονομικούς όρους τώρα, η ετήσια επίπτωση της μείωσης της φυτικής παραγωγής εκπεφρασμένη επί της 100 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος υπολογίζεται σε μείον 0,72 έως 0,97%, πάρα πολύ σημαντικά, ανάλογα με το σενάριο εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου που θα επικρατήσει. Παράλληλα με τα μέτρα μετριασμού της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία προφανώς ανάγονται στη σφαίρα της παγκόσμιας πολιτικής, οι αρνητικές αυτές εκτιμήσεις για τη γεωργία της χώρας μας επιβάλλουν δραστική λήψη μέτρων προσαρμογής. Η εθνική στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις για τον αγροτικό τομέα, τις οποίες μπορούμε να καταγράψουμε εδώ. Καταρχήν, συσσόρευση γνώσης, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση όλων των εμπλεκομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στους τελικούς αποδέκτες των μέτρων προσαρμογής, που είναι η παραγωγή και οι αγρότες. Συστηματική καταγραφή νέων παθογόνων, παρασίτων, ζυζανίων. Καταγραφή της ποσότητας και της ποιότητας των υδατικών αποθεμάτων. Και βεβαίως καταγραφή της τροτότητας των εδαφικών πόρων. Αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, νερού, εδάφους, βιοποικιλότητας, ενέργειας. Δημιουργία νέων ποικιλιών ανεκτικών στις νέες συνθήκες κλίματος. Εισαγωγή εναλλακτικών καλλιεργητικών τεχνικών. Ειδικά μέτρα για την κτηνοτροφία και προφανώς διαχείριση των καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχει υπολογιστεί συγκεκριμένα από τη μελέτη της Τραπέζης Ελλάδος ότι η εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής, παρά το γεγονός ότι και αυτή η ίδια έχει κόστος, θα μειώσει το κόστος της συνολικής ζημιάς το οποίο θα υποστεί το εθνικό εισόδημα κατά 123 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2100. Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι είναι αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων προσαρμογής του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την εθνική στρατηγική. Επισημαίνω ότι τόσο η κεντρική κυβέρνηση, όσο και οι περιφέρειες της χώρας έχουν στα χέρια τους προτάσεις, σε ορισμένες δε περιπτώσεις ακόμα και μελέτες εφαρμογής, και καλούνται να λάβουν άμεσα, το τονίζω αυτό, τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε η ελληνική γεωργία να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το σκηνικό που θα διαμορφώσει η αλλαγή του κλίματος στο μέσο του αιώνα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Καραμάνο. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα προτιμούσα να περάσουμε στο δεύτερο ομιλητή και στο τέλος ο χρόνος που θα μείνει να αφιερωθεί για ερωτήσεις. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Νιχάς, Γεώργιος Ιωάννης Νιχάς, καθηγητής της μικροβιολογίας τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για το διεμποσχευμένο επιστημονικό του έργο, που ξεπερνάει τις 400 εργασίες με σημαντικά μέτρηξ, πάνω από 15.200 citations στο Scopus και δίκτυ AIDS-72, έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των πλέον αναφερόμενων cited επιστημόνων με 0,1% σε παγκόσμιο επίπεδο, στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, που με το έργο τους έχουν επηρεάσει την πρόοδο της επιστήμης που θεραπεύουν. Πρόσφατα, τιμήθηκε από διεθνή οργανισμό IAFP για την προστασία των τροφίμων με το βραβείο International Leadership Award. Έχει συμμετάσχει σε ad hoc ανεξάρτητες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμόρφωσης
πολιτική στην έρευνα στον τομέα επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων, λήψη αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα κατεύθυνσης ή πολιτική στην έρευνα σχετικά με την ποιότητα της ζωής. Σήμερα είναι πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Food for Life. Μεταξύ των επιστημονικών συμβούλων σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας, μέλος του ΣΑΠ του ΕΘΑΕ, εμπειρογνώμονας της DG ΣΑΝΚΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόεδρος στο πάνελ της ασφάλειας των τροφίμων της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας European Technological Platform Food for Life, μέλος του ΣΑΠ της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και μέλος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας του γνωστού ΕΛΙΔΕΚ. Ο κύριος Νιχάς θα αναπτύξει το θέμα με τίτλο «Εφαρμογή της επιστήμης δεδομένων σε συνδυασμό με μη συμβατικά μέσα, τεχνολογίες επικοινωνιών στον τομέα της αγροδιατροφής». Κύριε Νιχά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για τη δυνατότητα που μου δίνεται να μοιραστώ μαζί σας τη σπουδαιότητα της επιστήμης των δεδομένων σε συνδυασμό με μη παρεμβατικά αναλυτικά όργανα και την πληροφορική στον αγροδιατροφικό τομέα και κυρίως στο πώς μετράμε, αποτιμούμε την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Η ομιλία μου θα περιλαμβάνει ορισμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τον ορισμό της ασφάλειας και της ποιότητας, οι τρέχουσες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της ασφάλειας και της ποιότητας, οι πρακτικές και οι στρατηγικές που αναπτύσσονται και θα είναι η επόμενη γενιά και πώς αυτή η επόμενη γενιά αυτών των στρατηγικών θα μπορέσει να αντιμετωπίσει, να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Περνώντας τον ορισμό, εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι σύμφωνα με το FAO, η πρόσβαση κάθε ενός ανθρώπου σε ασφαλή και ποιοτική τροφή είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου και αποτελεί μια προτεραιότητα και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των κυβερνήσεων. Τώρα, μιλώντας για την ασφάλεια των τροφίμων, ουσιαστικά μιλάμε για τους βιολογικούς, φυσικούς και χημικούς κινδύνους που προκαλούν βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό, είτε έμεσα είτε άμεσα, ενώ αντίθετα η ποιότητα είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που δίνουν μια ουσιαστικά αξία στο προϊόν. Βεβαίως το βασικό πρόβλημα όλων των καταναλωτών είναι ένα και μοναδικό. Είναι ασφαλή τα τρόφιμά μας. Αν δούμε στο πακέτο συντήρησης της συσκευασίας μία ημερομηνία λήξης, θα μπορούμε να το καταναλώσουμε ή όχι. Αυτά είναι λοιπόν τα ερωτήματα που έτσι αλλιώς παραμένουν στους καταναλωτές. Αν προχωρήσουμε τώρα για τις τρέχουσες πρακτικές, το μεγάλο μειονέκτημα αυτών των τρεχουσών, αν θέλετε, στρατηγικών είναι ότι ελέγχουμε όλη την παραγωγική διαδικασία από το χωράφι στον καταναλωτή, ελέγχοντας μονάχα το τελικό προϊόν. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Στη συνέχεια αναφέρω ορισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση, την αποτίμηση της ασφάλειας και αυτή είναι η οργανωληπτική έλεγχη που μπορεί να γίνουν, η χρήση συμβατικών και μοριακών τεχνικών για την αποτίμηση της ασφάλειας, είναι ορισμένοι χημικοί δείχτες, οι οποίες όμως δεν... βιοχημικοί δείχτες, οι οποίοι ακόμα δεν είναι απολύτως σε εφαρμογή και έχουμε και ορισμένα μοντέλα για τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά λογισμικά ελεύθερα στο εμπόριο, αλλά σε ό,τι αφορά ορισμένες μορφές, αν θέλετε, ποιότητας, όπως είναι η μικροβιολογική ποιότητα, δυστυχώς πρέπει να ξέρουμε τον αρχικό πληθυσμό που αυτό πάλι μας φέρνει πίσω. Δηλαδή δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα που θέλει η βιομηχανία, ο καταναλωτής και οι ελεκτικές αρχές, ότι θέλουν την απάντηση χτες.
αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη Γεωργία. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι παρόλο που κάνουμε ένα σωρό ελέγχους, οι βιομηχανίες κάνουν ελέγχους συνέχεια, τελικά ο τελικός έλεγχος, όπως είπα, αναφέρεται σε ένα μοναδικό τρόφιμο και είναι ένας αριθμός. Κρατήστε το αυτό, είναι ένας αριθμός. Αυτό είναι λοιπόν ένα πρόβλημα. Και γι' αυτό σιγά σιγά και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αλλά και γενικά στην Ευρώπη και στον κόσμο χρησιμοποιούν τις επόμενες, προσπαθούμε να βρούμε επόμενες στρατηγικές, οι οποίες τι είναι, είναι ότι δίνουμε μια ταυτότητα σε κάθε ένα προϊόν, σε κάθε μια συσκευασία, η οποία μέσα από ουσιαστικά μη παρεμβατικά όργανα ανάλυσης στέλνουν το αποτέλεσμα αυτό σε ένα αποθετήριο, σε ένα υπολογιστικό νέφος, στο οποίο έχουν αναρτηθεί διάφοροι αλγόριθμοι και οι οποίοι μας επιτρέπουν στη συνέχεια να βγάζουμε άμεσα συμπεράσματα. Δηλαδή, μέσα σε 5 λεπτά έχουμε συμπέρασμα. Αν θυμόσαστε, η προηγούμενη διαφάνεια μας έλεγε ότι τα αποτελέσματα αυτά θα τα έχουμε μετά από 24-48 ώρες. Όλο αυτό λέγεται, στα αγγλικά είναι Process Analytical Technologies, είναι διεργασίες αναλυτικής τεχνολογίας. Και αυτό σιγά σιγά θα δείτε ότι θα μας δώσει πάρα πολλές δυνατότητες. Τώρα τα όργανα που έχουμε, τα εργαλεία που έχουμε για να εφαρμόζουμε αυτές τις διεργασίες είναι αισθητήρες, είναι αλληλούχοι σε επόμενης γενιάς, είναι αυτό που λέμε μαθηματικά μοντέλα, μηχανική εκμάθηση, μεγάλα δεδομένα και επίσης η πληροφορία, η επιστήμη της πληροφορίας. Τώρα από τα αριστερά προς τα δεξιά βλέπετε διάφορες sensors, οι οποίοι αισθητήρες, οι οποίοι βλέπετε στην αρχή αριστερά είναι ογκώδεις πάνω και κάτω και σιγά σιγά τείνουν να είναι πάρα πολύ μικροί έως πάρα πολύ μικροί. Δηλαδή μπορεί να τους κρατάει κανένας ας πούμε στο χέρι του και να σκανάρει ή να παίρνει το αποτύπωμα ενός τροφίμου, ενός αγροδιατροφής και να μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα. Τώρα, τα δεδομένα που παίρνουμε από αυτούς τους αισθητήρες είναι αυτής της μορφής, αγνοήστετα. Είναι ένας όγκος πληροφοριών που πραγματικά μας επηρεάζει πάρα πολύ και λέμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα δεδομένα. Και εδώ έρχεται να σχολιάσουμε ότι με τις προηγούμενες μεθόδους που χρησιμοποιούσαμε και πρακτικές, ουσιαστικά είχαμε μόνο ένα δεδομένο, έτσι, ένα νούμερο, αυτό ήταν. Ενώ τώρα με τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε και είναι διαθέσιμες, αυτά τα δεδομένα είναι τεράστια, είναι ένας όγκος πληροφοριών, οι οποίες πραγματικά μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των ανθρώπων που ασχολούνται με την πληροφορική γενικά και με το artificial intelligence, την εκμάθηση, μηχανική εκμάθηση και ούτω καθεξής. Χρειάζεται λοιπόν αυτά τα πρωτογενή δεδομένα να μετασχηματιστούν σε γνώση και τελικά αυτή η γνώση να οπτικοποιηθεί ώστε να δοθεί στους managers οι οποίοι θα παίρνουν τις αποφάσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πρακτικές για την κλιματική αλλαγή. Για να δούμε ένα-δύο παραδείγματα. Καταρχήν, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και κυρίως της θερμοκρασίας έχει ένα μεγάλο, καταλαβαίνετε ότι έχει μια μεγάλη επίπτωση στη ζωή μας και αυτές οι επιπτώσεις μάλιστα θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια γιατί όπως είπε και ο κύριος Καραμάνος προβλέπεται μια αύξηση 2-3 βαθμών. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας έχει καταρχήν μια επίπτωση στην πρωτογενή παραγωγή. Παραδείγματος χάρη υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα στην ανάπτυξη ορισμένων μυκήτων, οι οποίοι παράγουν μυκοτοξίνες. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με την αύξηση της θερμοκρασίας στη θάλασσα που βοηθάει στην δημιουργία βιοτοξινών. Τα ζώα επίσης επηρεάζονται αρνητικά στην παραγωγή του γάλακτος, παραδείγματος χάρη, αυξάνοντας το μικροβιακό φορτίο, το οποίο σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής ελυσίδας μπορεί να προσδώσουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα παράδειγμα που μπορώ να σας δώσω εδώ είναι ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε
Έχει παρατηρηθεί ότι τα σταφύλια παράγουν περισσότερο ζάχαρη, περισσότερη ζάχαρη, η οποία ζυμώνεται με αποτέλεσμα να έχουμε κρασί μεγαλύτερου αλκοολικού βαθμού, το οποίο δεν είναι επιθυμητό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι εδώ με ένα μύχητα ασπέργυλους. Η μπλε γραμμή που βλέπετε κάτω δείχνει την ανάπτυξη αυτού του μικροοργανισμού του μύκητα σε συνθήκες αυτές που έχουμε τώρα, και αν υποτίθεται έχουμε αύξηση της κλιματικής αλλαγής, της θερμοκρασίας από την κλιματική αλλαγή, είναι η κόκκινη γραμμή και βλέπετε πόσο πολύ πιο γρήγορα αναπτύσσεται αυτός ο μύκητας, και η πιθανότητα προφανώς για να παράγει μυκοτοξίνες, οι οποίοι είναι κίνδυνοι, είναι βιολογικοί κίνδυνοι, θα έχουν μια επίπτωση στο τρόφιμο. Ποια είναι αυτή η επίπτωση? Ας πάρουμε εδώ το καλαμπόκι που είπαμε ότι αναπτύσσεται αυτός ο μικροοργανισμός. Okay, το καλαμπόκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βρεφικών τροφών ή ως σιτηρέσιο στα βοηδή και στα κοτόπουλα. Εντάξει, okay, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα. Αλλά για σκεφτείτε τώρα και εκεί που ουσιαστικά αποθηκεύεται το καλαμπόκι για να χρησιμοποιηθεί ως σιτηρέσιο. Άρα όταν έχουμε αισθητήρες σε όλη την παραγωγική διαδικασία από την πρωτογενή παραγωγή, όλα αυτά τα δεδομένα, όπως ανέφερα, θα πηγαίνουν σε ένα αποθετήριο που θα έχουμε τους αλγορίθμους, και αυτό θα βοηθάει πάρα πολύ γρήγορα τους ποιοτικούς ελεγκτές ή τις ελεγκτικές αρχές να βγάλουν συμπέρασμα και όσον αφορά την επικινδυνότητα αυτών των τροφίμων, και ταυτόχρονα να κάνουν πιθανόν παρεμβάσεις ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο. Σε τελευταία ανάλυση δηλαδή, αυτό μπορεί να φαίνεται σε ένα κινητό. Αυτός είναι ο σκοπός. Όλα αυτά τα δεδομένα να τα έχει κάποιος άμεσα στο κινητό του ή σε ένα τάμπλετ. Και εδώ ουσιαστικά είναι όλο το σκεπτικό που σας ανέπτυξα. Έχουμε πρωτογενή παραγωγή αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά που μπορούν εν δυνάμει να προκαλέσουν πρόβλημα στον άνθρωπο. Αυτά καταγράφονται μέσα από και καταγράφονται μάλιστα με ένα τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχει αναστροφή. Δεν μπορεί κάποιος να τα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, να τα μαγειρέψει, να τα διορθώσει. Γράφονται και δεν ξεγράφονται καθόλου. Και μέσα από αυτές τις διαδικασίες, μέσα από αυτούς τους αλγορίθμους, μας δίνεται δυνατότητα να έχουμε άμεσες απαντήσεις. Όσον αφορά τώρα τα συμπεράσματα, είναι ότι πραγματικά η μηχανική εκμάθηση, οι τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι η επιστήμη της πληροφορικής των μεγάλων δεδομένων, ακόμα δεν είναι στην αρχή και δεν μπορεί να φανταστεί κανένας πόσο χρήσιμα εργαλεία μπορεί να είναι ώστε να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή, ιδιαίτερα με την καταγραφή αυτή, όπως είπα, όλων των επιμέρων παραγόντων. Και στο τέλος μας δίνεται μέσα από αυτές τις νέες τεχνολογίες η ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων επιτήρησης και συναγερμού για όλους τους κινδύνους, είτε είναι βιολογικοί είτε είναι χημικοί, που οφείλονται σε τροφικά προβλήματα, σε τροφικές ασθένειες, και επίσης είναι εφικτή η χρησιμοποίηση της μηχανικής εκμάθησης και της πληροφορικής, ώστε να παίρνουμε άμεσα αποτελέσματα που μπορεί να μας βοηθήσουν για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και ιδιαίτερα αυτό της θερμοκρασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νιχά, που και οι δύο ομιλητές στήρισαν τον χρόνο. Και περνάμε στον τρίτο ομιλητή, τον καθηγητή τον κύριο Θεμιστοκλή Λέκα, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του οποίου διετέλεσε και πρίτανης. Με βασικές σπουδές χημικού μηχανικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές, μάστερ και διδακτορικό, στην περιβαλλοντική μηχανική στο Imperial College of Science and Technology του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Διετέλεσε πρόεδρος του Ειδικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ίδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης και πρόεδρος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας, με σημαντική ακαδημαϊκή και βιομηχανική εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια. Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται κυρίως στην ποιότητα του νερού συμπεριλαμβανομένων των επιφανειακών υδάτων, στη χλωρίωση, στην επεξεργασία υδάτων και λιμάτων
και στην ανακύκλωση αστικών στερεών αποβλήτων. Ο καθηγητής κ. Θεμιστοκλής Λέκας έχει δημοσιεύσει 200 και πλέον εργασίες σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά, έχει διατελέσει μέλος και πρόεδρος πολλών επιστημονικών και διοικητικών επιτροπών στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και έχει εκπονήσει πλήθος επιστημονικών και τεχνικών μελετών. Το θέμα το οποίο θα αναπτύξει ο κύριος Λέκας είναι αλλαγή στην ποιότητα του νερού κατά τη χρήση του στην Αττική. Κύριε Λέκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αισθάνομαι ευτυχής που είμαι προσκεκλημένος να μιλήσω σε αυτό το φόρουμ και ιδιαίτερα στο φόρουμ που αυτή τη φορά είναι συνδεδεμένο με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και την ύπαρξη του ελληνικού έθνους. Θα μιλήσω για την ποιότητα του νερού, κυρίως αναφερόμενος κυρίως σε ένα έργο που έχει κάνει το ελληνικό κράτος αυτών των 200 ετών, δηλαδή το έργο που μεταφέρει νερό από τη Δυτική Ελλάδα στην Ανατολική Ελλάδα για να ιδρυφθεί η Αθήνα. Τα υδρολογικά δεδομένα είναι τέτοια που στην περιοχή της Αττικής δεν θα μπορούσαμε να είχαμε νερό που θα στήριζε τα 5 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ στη Δυτική Ελλάδα έχουμε πολύ περισσότερο νερό και με όλα τα μοντέλα λόγω της κλιματικής αλλαγής η Δυτική Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει νερό πολύ και όσο λιγότερο και να έχει η Αττική, αυτό το έργο θα εξασφαλίσει την προμήθεια νερού για τα επόμενα 100 χρόνια. Θα ήθελα στην πολύ σύντομη παρουσίαση που θα κάνω, όπως βλέπετε εδώ, το βαθύ μπλε στη Δυτική Ελλάδα δείχνει μια περιοχή όπου έχουμε βροχόπτωση γύρω στα 2.000 χιλιοστά, 2.000 χιλιοστά το έτος, ενώ στην Αττική πολύ μεγάλη ξηρασία με 300-400. Αν έχετε καλωσία, κοιτάξτε το προς τα εκεί. 400-400 ευχαριστώ, χιλιοστά. Για να γίνει αυτό, έχουν κατασκευαστεί 4 φράγματα στην Ελλάδα. Τα 2 βέβαια είναι στην Ανατολική Ελλάδα, του Μαραθώνα και της Ηλίκης και δεν παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ίδρυυση της Αθήνας αυτή τη στιγμή, ενώ τα άλλα είναι στη Δυτική Ελλάδα, του Μόρνου και του Εύβοινου, που ο ταμιευτήρας του Εύβοινου τροφοδοτεί το Μόρνο και από το Μόρνο με υδραγωγία 200 χιλιόμετρων το νερό αυτό έρχεται στην Αθήνα. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποτάμι φέρνει νερό από τη Δυτική Ελλάδα στην Ανατολική Ελλάδα. Θέλω να πω το εξής, γιατί γκρινιάζουμε πολλές φορές για τους υδατικούς πόρους στην Ελλάδα. Πριν από κάποια χρόνια, έκανα μια ανάλογη παρουσίαση στο Τελ Αβίβ, προσκεκλημένους της εταιρείας υδάτων. Έχουν μια εταιρεία υδάτων για όλη τη χώρα. Και όταν τους παρουσίαζα αυτά τα υδρολογικά δεδομένα και τους ταμιευτήρες που διαθέτουμε στην Ελλάδα για το νερό, οι Ισραηλίτες αναστέναζαν. Λοιπόν, έχουμε νερό και έχει μεγάλη σημασία πώς πρέπει να το διαχειριστούμε για να εξασφαλίσουμε νερό και για την ίδρυυση αλλά και για την άρδευση, ό,τι και αν γίνει στα νούμερα της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια, αυτή η διαχείριση κάνει μια αλλαγή στην ποιότητα του νερού, στην οποία θα αναφερθώ σήμερα. Και θα ήθελα να πω ότι όταν το ταμιεύουμε το νερό, πράγματι η ποιότητά του αλλάζει. Καταρχήν, γίνεται πιο καθαρό, διότι καθιζάνουν τα αιρούμενα στερεά. Αυξάνει το άζωτο, τα νητρικά, διότι υπάρχουν μικροφύκοι που δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας. Αυξάνει το pH, διότι η φωτοσύνθεση αυξάνει το pH και φυσικά αυξάνει ο οργανικός άνθρακας, ο διαλυμένος και ο αδιάλυτος στο νερό, διότι η φωτοσύνθεση αυτή καθεαυτή, αυτό ακριβώς κάνει, δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας και το μετατρέπει σε βιομάζα. Όμως, κατά τη μεταφορά, το νερό που το καθαρίσαμε με την καθίζηση στους ταμιευτήρες, ξαναγίνεται θολό, διότι τα υδραγωγεία αυτά, τα επιμήκη, είναι ανοιχτά και έτσι λοιπόν ανεβαίνει η θολότητα του νερού, την οποία πρέπει να μειώσουμε σε εργοστάσια τα οποία θα δούμε ότι διαθέτουμε γύρω από την Αττική.
Σε κάθε περίπτωση ξεκινάμε μια πολύ καλή ποιότητα νερού στην Αττική, διότι οι λεκάνες απορροής των ταμιευτήρων που αναφέρθηκα είναι σε περιοχές που ούτε καν αγροτική παραγωγή έχουν, πολύ μικρή αγροτική παραγωγή, και έτσι λοιπόν στις απορροές δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς βιομηχανικά απόβλητα και πολύ λίγες γεωργικές αποπλήσεις που μπορεί να έχουν κάποια φυτοφάρμακα, κάποια υπολείμματα ή μεταβολίτες φυτοφαρμάκων. Αυτά είναι τα τέσσερα εργοστάσια που είναι γύρω, που είναι στην Αττική, τροφοδοτούν την Αττική με μια δυναμικότητα γύρω στα 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Σας ενημερώνω ότι η Αττική χρειάζεται περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα την ημέρα κατά μέσον όρο, δηλαδή έχουμε δυναμικότητα διπλάσια από αυτή που χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι καλό. Η επεξεργασία που γίνεται αυτή τη στιγμή σε αυτά τα τέσσερα εργοστάσια είναι κλασική, γι' αυτό θα αναφερθώ σε αυτή. Γίνεται μια προχλωρίωση, μια προσθήκη κροκυδοτικού, κάποια κροκύδωση, μια καθίζηση και μια διήθηση και μια μεταχλωρίωση, και αυτή είναι όλη η ιστορία. Τι πετυχαίνουμε? Αυτή είναι η επεξεργασία του προηγούμενου αιώνα. Η σημερινή επεξεργασία που απαιτείται είναι λίγο διαφορετική, κάτι που δεν έχουμε κάνει και πρέπει να κάνουμε. Με αυτή λοιπόν την επεξεργασία κάνουμε το νερό διαυγές και με τη χλωρίωση σκοτώνουμε τελείως τους μικροοργανισμούς. Άρα έχουμε ένα βιολογικά ασφαλές νερό. Με τη χλωρίωση όμως που κάνουμε προσθέτουμε χημικά. Αν υπάρχει, που υπάρχει οργανικό υπόστρωμα, κυρίως στην προχλωρίωση που δεν έχει γίνει η καθίζηση, δεν έχουν απομακρυνθεί τα αερούμενα στερεά, δημιουργούνται οργανικά παραπροϊόντα χλωρίωσης, τα οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστα για την ανθρώπινη υγεία. Προσθέτουμε αργύλιο κατά την κροκύδωση, θηκό αργύλιο, και προσθέτουμε και θηικά. Επομένως, σκοτώνουμε τους μικροοργανισμούς και προσθέτουμε χημικά, μερικά από τα οποία, τα τριαλογωνωμένα μεθάνια και τα αλογωνωμένα οξικά οξέα, είναι βλεβερά για τον οργανισμό. Τα τριαλογωνωμένα μεθάνια γνωρίζουμε ότι προκαλούν καρκίνο του προστάτη. Είναι κάτι που λέγεται πια, όπως στην αρχή τη δεκαετία του 90 το λέγαμε διστακτικά, όπως με τον καρκίνο του πνεύμονος με το κάπνισμα. Σήμερα αυτό είναι αποδεκτό και υπάρχει τεχνολογία που μπορούμε να μειώσουμε την ύπαρξη αυτών των χημικών στο νερό, έτσι που να προστατεύσουμε κυρίως τον ανδρικό πληθυσμό από μια ηλικία και μετά, να αποφύγουμε αρκετές περιπτώσεις καρκίνων. Δεν έχει γίνει. Την εποχή που ήμουν στην ΕΔΑΠ πήγα να το ξεκινήσω. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι αναζητούμενο, για την επεξεργασία του νερού στα καινούργια 100 χρόνια. Η επεξεργασία του νερού δεν κάνει μεγάλη διαφορά στα μέταλλα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει διαλυμένα μέταλλα το νερό που τροφοδοτούμε στα εργοστάσια μας. Όπως σας είπα, μειώνεται η θολότητα, αλλά αυξάνεται το αργύλιο και τα θηικά. Σκοτώνονται όλοι οι μικροοργανισμοί, αποστηρώνεται το νερό με το χλώριο. Είναι ένα υπέροχο οξυδοτικό. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να έχουμε υδατογενείς ασθένειες. Όμως προσθέτουμε χημικά, τα οποία είναι βλαβερά για την υγεία.
αυτή η εφαρμοζόμενη διαδικασία μπορεί να κάνει σήμερα είναι επίσης να καθαρίσει το νερό από τα αιρούμενα στερεά, να το απαλλάξει από τις οργανικές ύλες, οι οποίες είναι βιοαποικοδομήσιμες μέσω του βιολογικού καθαρισμού, να απαλλάξει το νερό από το αμμονιακό άζωτο και να το μετατρέψει σε νητρικό, από το οποίο όμως δεν μπορεί να απαλλάξει το νερό από τα νητρικά, από το φωσφόρο, μειώνει το φωσφόρο και μειώνει και τον ολικό άνθρακα, τον διαλυμένο και τον αδιάλυτο, σε αυτά κάνει αρκετές μεγάλες μειώσεις. Τα μέταλλα, μια σειρά μετάλλων, τα οποία δεν έχει το καθαρό νερό, έχει όμως το απόβλητο, με τις διάφορες χρήσεις που κάνουμε, τις οικιακές αλλά και τις βιοτεχνικές, τα μέταλλα αυτά, πολλά από αυτά απομακρύνονται και μεταφέρονται στην ύλη και επομένως δεν καταστρέφονται, αλλά τα συγκεντρώνουμε στην ύλη, την οποία επεξεργαζόμαστε και καταλήγουμε με μια ύλη, την οποία σήμερα την καίμε στα τσιμεντάδικα. Έτσι αυτά τα μέταλλα ενσωματώνονται στο τσιμέντο. Είναι μια πολύ ωραία οικολογική διαδρομή για αυτά τα μέταλλα. Αυτές είναι οι συγκεντρώσεις της ηλίος στα μέταλλα στα οποία αναφέρομαι. Έχουμε αναφερθεί στα μέταλλα, τα μέταλλα που είναι κυρίως τοξικά για την μπαϊότα, για τον άνθρωπο. Είναι μέταλλα που δεν τα γνωρίζει η έμβια πραγματικότητα, διότι δεν υπήρχαν διαλυμένα στο περιβάλλον, δεν περνάγανε στην αλυσίδα, την τροφική αλυσίδα, και έτσι ο οργανισμός μας δεν τα γνωρίζει. Μέσω της χημείας και της βιομηχανίας σήμερα αυτά τα χρησιμοποιούμε, περνάνε μέσα από διάφορα προϊόντα μέσα στο νερό και αν μπουν μέσα στον οργανισμό, ο οργανισμός δεν τα γνωρίζει και επομένως αποτελούν τοξικές ουσίες. Αν πάμε στα ανιόντα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πολύ μικρή επίδραση έχει η βιολογική επεξεργασία. Το μόνο που μειώνεται είναι τα αμμονοϊόντα, αλλά παράγονται νητρικά, όπως σας είπα, πολύ περισσότερα από αυτά που έχει το νερό. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε πολύ μεγάλη επίπτωση στα διαλυμένα ανιόντα με την βιολογική επεξεργασία. Εκείνο όμως που έχει σημασία και θέλω να αναφερθώ, είναι τι γίνεται με τις καινούργιες οργανικές ενώσεις που περνάνε στα απόβλητα, που είναι από τα φάρμακα, που είναι από τη βιομηχανία, από τη βιοτεχνία. Πολύ λίγα κάνει ο βιολογικός καθαρισμός. Πριν αρκετά χρόνια, με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με τον κύριο Θωμαίδη, που τον γνωρίζετε τώρα που βγαίνει και μιλάει για το υγειικό φορτίο στα απόβλητα, ξεκίνησε ένα έργο προς διορισμού των χημικών ενώσεων που δεν πιάνει ο βιολογικός καθαρισμός. Και είναι ενώσεις που είναι κυρίως φαρμακευτικές, είναι drug of abuse, τα κοκαίνη, ηρωίνη, έκσταση κτλ. Διάφορες άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βιοτεχνία κατά κύριο λόγο και είναι στο πεδίο συλλογής του δικτύου, αποχετευτικού δικτύου της Αττικής, endocrine disruptors κτλ. Λοιπόν, από αυτές τις ουσίες, ένα μικρό ποσοστό απομακρύνεται κατά 20%, ένα άλλο ποσοστό μεταξύ 20 και 80% και περίπου οι μισές απομακρύνονται λιγότερο από 80%. Δηλαδή, ενώ καθαρίζουμε από μερικά πράγματα το νερό, ρίχνουμε στο περιβάλλον μεγάλες ποσότητες νερού που είναι εμπλωτισμένες σε χημικές ενώσεις που σήμερα προσδιορίζουμε και προσδιορίσαμε αυτές. Υπάρχουν και άλλες πολλές περισσότερες που συνέχεια προστίθονται σε αυτές που μπορούμε να προσδιορίσουμε. Και εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε νέα τεχνολογία η οποία πρέπει να προσθεθεί στην τεχνολογία που έχουμε εφαρμόσει στην ψιτάλια, στους λεγόμενους βιολογικούς καθαρισμούς, για να μας απαλλάξει το νερό από τις χημικές ενώσεις που εμείς προσθέτει, ο πολιτισμός μας προσθέτει μέσα από τη χρήση. Αυτό το νερό κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθεί για ανακύκλωση. Πρέπει. Είναι μεγάλες ποσότητες νερού, γλυκού νερού για να πετιέται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση. Δεν μπορεί όμως να έχει αυτές τις χημικές ενώσεις, οι οποίες δεν ξέρουμε τι μπορεί να δώσουν σε μια γεωργική καλλιέργεια. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι. Εγώ κάνω μία ανοίξη για την τεχνολογία που πρέπει να εφαρμοστεί. Η χημεία που έχει παράγει αυτές τις ενώσεις, η χημεία πρέπει να δώσει την απάντηση, και την απάντηση που γνωρίζει η χημεία για να καταστρέψει τις χημικές ενώσεις είναι η οξείδωση. Λοιπόν,
Πράγματι, η οξείδωση μπορεί τις ενώσεις αυτές να τις μετατρέψει σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό, νητρικά και φωσφορικά και οτιδήποτε άλλα ανόργανα γίνεται, αλλά να μας απαλλάξει από τις διάφορες αυτές χημικές ενώσεις που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και μια και ήθελα να πω, μιλάμε και βέβαια παρόλο που το θέμα έχει φαινομενικά μια μικρή σχέση με την κλιματική αλλαγή, ήθελα να πω ότι στον ελληνικό χώρο έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη μείωση στη βροχόπτωση 10, 15, 20 και 30% αν κάνουμε έξυπνες ταμιεύσεις. Αυτή τη στιγμή σας έδειξα τέσσερους ταμιευτήρες και θέλω να πω για τον ταμιευτήρα της Ηλίκης, που είναι ένας ταμιευτήρας που μπορεί να δώσει 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό το χρόνο. Σήμερα είναι άχρηστος, κάθεται εκεί και δεν κάνει τίποτα. Φαντάζεστε ότι όλο αυτό το νερό, που υπάρχουν και αντλίες που μπορούν να το αντλήσουν στο κανάλι και αυτό μπορεί να αρδεύσει όλη την περιοχή της Βιωτίας και της, και όλη την περιοχή της Βόρειας Αττικής, και είναι κάτι που δεν έχει γίνει και που πρέπει να γίνει και δεν έχει γίνει διότι δεν έχει βρεθεί κάποιος να το πάρει απάνω του και να το κάνει. Επομένως, με έξυπνες ταμιεύσεις και με δραστήρια διαχείριση, με δυναμική διαχείριση των εντατικών χώρων, μπορεί να προμηθεύσουμε τον νερό που χρειάζεται η γεωργία για πολύ μεγαλύτερες και καλύτερες γεωργικές παραγωγές. Δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο, είναι περιορισμένος ο χώρος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λέκα. Ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν στους ομιλητές, αλλά και μεταξύ των ομιλητών μπορεί να γίνουν ερωτήσεις. Κύριε Καραμάνο, παρακαλώ. Θα ήθελα την ερώτηση να την υποβάλω στον εκλεκτό συνάδελφο κύριο Λέκα, με βάση όλη την εμπειρία, τη μακρόχρονη που έχει στα θέματα της επεξεργασίας του νερού. Το ερώτημα αφορά την χρήση ανακυκλωμένου νερού για γεωργικούς σκοπούς. Είπατε πριν ότι όταν κάνατε μια ομιλία στο Ισραήλ και τους δείχνατε τον υδρολογικό χάρτη της Ελλάδος, αναστέναζαν οι Εβραίοι. Έχουν λύσει, εντός εισαγωγικών βέβαια, το πρόβλημά τους με τη χρήση κατά 70% Κριβώς. ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία. Ποια είναι η άποψή σας με βάση και το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή τα επόμενα χρόνια για τη χώρα μας και με βάση τα, βεβαίως τους βιολογικούς, τις δυνατότητες των βιολογικών καθαρισμών των αστικών περιοχών της χώρας. Δεν μιλάω μόνο για την Αθήνα. Έτσι. Ποια είναι η άποψή σας η γενική για το θέμα? Το νούμερο για το Ισραήλ είναι ακριβές. Είναι αυτό, 70% των υγρών αποβλήτων τα ανακυκλώνουν. Και με τους βιολογικούς καθαρισμούς, εκτός από τον μεγάλο της Αττικής, όλοι οι άλλοι είναι κατανεμημένοι γεωγραφικά σε όλη τη χώρα, όπου μπορούν εκεί να χρησιμοποιηθούν τα νερά τοπικά για ανακυκλώσεις. Εδώ θα έλεγα ότι από αυτά που γνωρίζω, τα λίγα που γνωρίζω, νομίζω ότι για ορισμένες καλλιέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα το νερό των βιολογικών καθαρισμών, χωρίς όμως να μην παρακολουθήσουμε τι επιπτώσεις έχει και τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, εξετάζοντας αν έχει κάποιες επιπτώσεις. Δηλαδή, για να ποτίσουμε ελιές, που όλο και περισσότερες γίνονται ποτιστικές πια, γιατί έχουν πολύ καλύτερες αποδόσεις, δεν θα είχα πρόβλημα να δεχτώ την χρήση του άμεσα από τον βιολογικό καθαρισμό, παρά τις αμφιβολίες για αυτές τις χημικές ενώσεις. Διότι εκεί το έδαφος λειτουργεί ως στήλη προζώφησης, απορροφάει όλα αυτά και πολύ δύσκολα αυτές οι ενώσεις μπορεί να περάσουν. Εξάλλου είναι η μεβράνη στα φυτά κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολο να περάσουν στις τροφές. Αλλά δεν μας εμποδίζει τίποτα να πέσουμε με τα μούτρα επιστημονικά, να εξετάσουμε αν έχει κάποια επίπτωση και να δούμε αν οι τροφές μπορεί να έχουν κάποια διαφοροποίηση που δεν πιστεύω. Πολύ δύσκολα θα το χρησιμοποιούσα για ζαζαβατικά, δηλαδή για μαρούλια, για ντομάτες κτλ. Για φυλλώδη. Και οπωσδήποτε η χρήση του νερού για ποτίσματα ή και για κατακλυσμό χειμωνιάτικες το χειμώνα θα μπορούσε να βοηθούσε και την επαναφόρτιση των υδροφορέων, που και εκεί πάλι θα πρέπει να το μετράγαμε. Επομένως, υπάρχει μια μεγάλη δουλειά που πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να είμαστε ούτε να μιλάμε με αφορισμούς και αποκλεισμούς, ούτε να είμαστε φανατικοί για το ένα για το άλλο. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό.
για να μελετηθεί και να χρησιμοποιηθεί το νερό σε συνδυασμό με εφαρμογή καλύτερων μεθόδων, συμπληρωματικών μεθόδων καθαρισμού του νερού. Η τεχνολογία όλα μπορεί να τα κάνει και η επιστήμη. Ευχαριστώ. Συμπληρωματικά, κύριε Λέκα, ήθελα να σας ρωτήσω το κόστος αυτών των τεχνολογιών, όπως ας πούμε και της αφαλάτωσης, που είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι πολύ υψηλό? Πρώτον, καταρχήν θέλω να πω το κόστος για να προμηθεύουμε νερό στην Αττική που να μην προκαλεί καρκίνο του προστάτη. Είναι 1-2 λεπτά ένα κυβικό μέτρο. Τίποτα δηλαδή. Το κόστος για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων είναι μηδαμινό αν σκεφτούμε ότι για την επεξεργασία της ηλίος έχουμε υιοθετήσει μεθόδους Rolls-Royce. Ξαφνικά είναι λιγάκι χαρακτηριστικό της κουλτούρας μας να πηγαίνουμε σε μεθόδους πανάκριβες ξαφνικά, μην υπολογίζοντας το κόστος για λόγους πολιτικούς, πολιτικών σχετισμών, πιέσεων κτλ. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει κοστολογικό εμπόδιο για να συμπληρώσουμε τις μεθόδους μας. Αν κάνουμε καλό engineering, κάνουμε καλή εφαρμογή, μπορούμε με πολύ αποδεκτά κοστολόγια να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Βέβαια, το νερό γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος φορέας, αν θέλετε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, για παράδειγμα τα αντιβιωτικά, που εκλείονται και από τους ανθρώπους, που γίνεται υπερκατανάλωση και από τα ζώα. Καταλήγουν στο νερό και εκεί έχουμε πάλι ένα μεγάλο πρόβλημα. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για τη μείωση αυτών. Ναι, βρίσκαμε αντιβιωτικά στο νερό της Ψιτάλης, βρίσκαμε και... Έχει πλάκα, διότι παρακολουθώντας το αποτύπωμα, τώρα συνειδητοποίησε ο κόσμος ότι μπορούμε να δούμε το υλικό φορτίο από τα απόβλητα. Αλλά παρακολουθώντας τα απόβλητα, μπορείς να δεις πόσες δόσεις κοκαίνης έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε αυτούς που αποχετεύονται στο δίκτυο της Αθήνας. Πόσα αντικαταθλιπτικά παίρνουν οι Έλληνες στην περιοχή της Αττικής. Και επί τη ευκαιρία του COVID-19... Είναι αυτό που λέει, όλα θα αποκαλυφθούν, όλα αποκαλύπτονται. Μία σύντομη ερώτηση στον κύριο Καραμάνο, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά, για το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 40%. Προβλέπεται να αυξηθεί. Προβλέπεται, ναι. Υπάρχουν πρακτικές εφαρμόσιμες που μπορούν, ας πούμε, να αυξήσουν τον οργανικό άνθρακα στο έδαφος, να το δεσμεύσουν? Βεβαίως. Υπάρχουν, καταρχήν, μέσα σε όλες τις δράσεις, προσαρμογής, συμπεριλαμβάνονται και όλες εκείνες οι δράσεις οι οποίες έχουν σχέση με την διατήρηση του εδάφους, ο οποίος είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος. Μέσα σε αυτές όλες τις δράσεις υπάρχει και ο εμπλουτισμός του εδάφους με, μάλλον, τρόποι εμπλουτισμού του εδάφους με μικροοργανισμούς, με σκοπό την αυξημένη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα στο έδαφος. Είναι αυτό που λένε εδώ και χρόνια carbon sequestration, που λένε, και αφορά κυρίως το έδαφος, και υπάρχουν τεχνικές τέτοιες οι οποίες συμβάλλουν. Προφανώς με αύξηση του μικροβιακού φορτίου, του κατάλληλου μικροβιακού φορτίου, αλλά ακόμα και με καλλιεργητικούς χειρισμούς, με σωμάτωση οργανικής ουσίας, με χρήση οργανικών λιπασμάτων και ούτω καθεξής. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αλλά όπως και για το νερό, έτσι και εδώ, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για την έρευνα από εδώ και πέρα. Υπάρχουν οικογένειες φυτών οι οποίες δεσμεύουν περισσότερο? Δεσμεύουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακος? Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν, μιλάμε πάντα για το έδαφος ή μιλάμε για ολόκληρα τα φυτά? Αν μιλάμε για καλλιέργειες, είναι προφανές ότι η ποσότητα του διοξιδίου του άνθρακα που δεσμεύεται από την ατμόσφαιρα είναι συνάρτηση καταρχήν του φυλώματος και του μεγέθους του φυτού. Από μια φυτία αραβοσίτου, η οποία είναι ένα φυτό της κατηγορίας C4 που δεσμεύει και μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, αναμένει κανείς μεγαλύτερες ποσότητες δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά εκείνο που ήθελα να σας πω, επειδή αφορά βέβαια και την αγωνία όλου του κόσμου για το πώς θα μειώσουμε τη συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας, οι ετήσιες καλλιέργειες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια λύση. Αλλά εκείνο το οποίο ουσιαστικά θα συμβάλλει θα είναι η με κάθε τρόπο διατήρηση της δασικής βλάστησης και η αποκατάσταση των περιοχών οι οποίες έχουν καεί και οι οποίες αποτελούν μια πραγματική απώλεια του γήινου περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.
Κύριε Νιχά, μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Βεβαίως. Στην ομιλία σας, βέβαια, αναφερθήκατε πάρα πολύ λεπτομερώς για τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πώς μπορούμε με τους αισθητήρες αυτούς να έχουμε πληροφόρηση. Ένα απλό ερώτημα. Υπάρχουν στα τρόφιμα θετικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αν μπορώ να πω την χρησιμοποιήσω την έκφραση. Δυστυχώς δεν υπάρχουν και αυτό προσπάθησα να τονίσω, ότι ένα απλό παράδειγμα, το καλαμπόκι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, που η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2-3 βαθμούς θα έχει μια επίπτωση, αν αυτό έχει επιμολυνθεί με το μύκητα το συγκεκριμένο που παράγει μυκοτοξίνες. Η πιθανότητα λοιπόν αυτού του μύκητα να αναπτυχθεί είναι πάρα πολύ πιο μεγαλύτερη, γιατί μιλάμε πάντοτε για πιθανότητες στα τρόφιμα, δεν μιλάμε για απόλυτες τιμές. Όπως είδατε στο σχήμα, θα περάσει παραδείγματος χάρη στις παιδικές τροφές, έτσι. Ή θα περάσει, αν έχουμε ένα συστηριάσιο για πουλερικά, θα περάσει στο κρέας, στα αυγά ή στα βοηδή, θα περάσει στο γάλα. Οπότε η επίπτωση που θα έχουμε από την αύξηση της θερμοκρασίας, παραδείγματος χάρη, που είναι ένας παράγοντας της κλιματικής αλλαγής, θα είναι δραματική. Η μέθοδος και οι στρατηγικές που εξήγησα είναι ότι μπορούμε τουλάχιστον να παίρνουμε γρήγορα μέτρα. Ακριβώς γνωρίζοντας την πιθανότητα μέσα από μαθηματικά μοντέλα, μέσα από μαθηματικές προσεγγίσεις, εάν μπορούμε να έχουμε μία πρόβλεψη της πιθανότητας, τότε αυτό λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή, υπέρ των αρχών, αν θέλετε, γιατί οι αρχές, τι κάνουν οι ελεγκτικές αρχές, δυστυχώς με τις τρέχουσες διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι μόνο τρέχουσες για την Ελλάδα, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι κάνουνε, παίρνουνε το τελικό προϊόν μέσα από μια παραγωγική διαδικασία, μια μπριζόλα, έτσι, και τότε την ελέγχουμε. Τότε είναι πάρα πολύ αργά. Αν έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες όμως στα προηγούμενα στάδια, τότε μπορούμε να πούμε κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εάν θα έχουμε μία άμεση επίδραση ενός βιολογικού κινδύνου, όπως είναι οι μυκοτοξίνες. Αλλά το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Γενικά αυτό που λέτε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Στη διατροφή των ζώων, για παράδειγμα, όταν μολυνθεί κάποια ζωοτροφή που περνάει στα τρόφιμα, δεν μπορούμε να, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς. Μπορεί να βάζουμε μυκοδεσμευτικά, αλλά πάλι είναι καταστροφικό. Άρα, εάν υπάρχει πρόληψη εντός ή εκτός εισαγωγικών της ανάπτυξης των μυκήτων, είναι πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς με αυτές τις καινούργιες συγκλίνουσες επιστήμες, η πληροφορική, παραδείγματος χάρη, η επιστήμη των δεδομένων, μεγάλων δεδομένων, είναι μια επιστήμη η οποία έχει εξελιχθεί τα τελευταία 10 χρόνια και πραγματικά πιστεύω ότι είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Βασικά είναι του παρόντος, έτσι. Αλλά σίγουρα όταν έχουμε αυτή την πληροφόρηση και όπως προσπάθησα να δείξω, έχουμε ετερογενή αποτελέσματα. Αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί έχουμε ετερογενή αποτελέσματα. Έχουμε αποτελέσματα που μπορεί να έρχονται από το α όργανο, δεν θέλω να πω, ή το β ή το γ ή οτιδήποτε, τα οποία μεταξύ τους είναι να παρομοιάσω καρέκλες με πορτοκάλια. Και αυτή η επιστήμη καταφέρνει να δημιουργήσει, να μεταμορφώσει, όπως κάνει το mRNA κατά κάποιο τρόπο, παίρνει τον κωδικό και τον μετατρέπει και τον μάλλον δίνει την πληροφορία ώστε να μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο. Ακριβώς αυτό κάνουν και αυτή η συγκεκριμένη επιστήμη. Καταφέρνει να μετασχηματίσει πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά μεταξύ τους σε μία γνώση η οποία μεταφέρεται στις μέρες μας μέσα σε ένα κινητό. Και πέραν αυτών της ομιλίας σας που είπατε, αν μου επιτρέπετε να πάω λίγο παρά έξω. Βεβαίως. Το ανθρακικό αποτύπωμα, το carbon footprint, ναι, νομίζετε βοηθάει προς την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής? Ναι, ναι, βοηθάει. Βοηθάει γιατί οπωσδήποτε θα μειώσουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες, θα απορρίψουμε εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες αυξάνουν. Αλλά επειδή είναι της μόδας όλα αυτά τα πράγματα, τι λείπει αυτή τη στιγμή? Λείπει η σύγκριση με το προηγούμενο footprint. Οπότε μπορεί να προάγουμε κάποιες καινούργιες τεχνολογίες, κάποιες καινούργιες μεθοδολογίες ή πρακτικές, οι οποίες είναι ερωτηματικό αν μειώνουν το
αποτύπωμα που αναφέρεται. Οπότε Άντως, πρέπει να. Η βιομηχανία κινείται όμως προς αυτή την κατεύθυνση και θέλει να μειώσει το αθλητικό αποτύπωμα λόγω της ευαισθησίας των καταναλωτών, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα και υπάρχουν πάρα πολλές προσπάθειες και ουσιαστικά και από τις κυβερνήσεις αλλά και από την πίεση κυρίως των καταναλωτών. Οι καταναλωτές αυτό που χρειάζεται να καταλάβουν είναι να μαθαίνουν πράγματα, όχι μέσα από το ίντερνετ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πηγές όπως ξέρουμε όλοι, οι οποίες δεν είναι, είναι fake news, είναι, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και της εποχής μας. Σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχω την εντύπωση ότι οι βιομηχανίες, για τους δικούς τους λόγους, προσπαθούν να εμφανίζουν αυτό το στοιχείο του ανθρακικού αποτυπώματος. Βεβαίως, ναι. Είναι μέσα στις προτεραιότητες και στο marketing. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, έστω και μεταξύ σας, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας το Φόρουμ των Δελφών για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε αυτή την εκδήλωση που είναι προς τιμή των 200 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερα τους και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.